Καλησπέρα, είμαι ο Πλάτωνας από play.jewelry.com και στο σημερινό βίντεο θα συζητήσουμε ε, για κοσμήματα με χρωματιστές πέτρες. Θα χρησιμοποιήσουμε τη mode scale, την κλίμακα ε, ε, σκληρότητας των πετρωμάτων για να συζητήσουμε για το πώς αγοράζουμε ένα κόσμα με χρωματιστές πέτρες. Σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι ε, οι χρωματιστές πέτρες είναι πάρα πολύ όμορφε, ε, κεντρίζουν εξαιρετικά το ενδιαφέρον ε, όλων μας. Δυστυχώς πάρα πολύ ε, δεν έχουμε ιδέα για το τι βλέπουμε σε μια βιτρίνα. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν τα αγγίζουν πάρα πολύ ε, ούτε οι πολιτές. Ε, έχει πάρα πολλές πληροφορίες και είναι σχετικά δύσκολο ε, να τι εξηγήσει κα... κανείς. Θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε Απλό και εύκολο, έτσι ώστε να υπάρχει τουλάχιστον ένα βίντεο και έξω ε, για το οποίο ε, να μπορεί κάποιο να πάρει μια ιδέα για το τι είναι χρωματιστέ πέτρε. Δεν θέλουμε να κάνουμε κανένα λόγο, Όμω θέλουμε να ξέρουμε ε, από τι αποτελούνται τα κόσματα που βλέπουμε και έξω, έτσι ώστε να μπορούμε με μεγαλύτερη ευκολία ε, να καταλάβουμε τι βλέπουμε και για ποιο λόγο το αγοράζουμε. Όπω είπαμε, η MozScale ε, ε, είναι η κλίμακα ε, σκληρότητα και έχει να κάνει με το ποιο πέτρωμα χαράσει ποιο τα πιο μαλακά πετρώματα εκεί έξω θα σκοράρουν ε, κοντά στο 1 τα πιο σκληρά θα, θα σκοράρουν στο 10 ε, και για να γίνω πιο συγκεκριμένος ε, ας υποθέσουμε ότι ε, μιλάμε για το talc το γνωστό μας talc ναι, αυτό θα σκοράρει 1, ο γύψος θα σκοράρει 2 τα νύχια μας έχουν μια σκληρότητα γύρω στο 2,5 ένα, ε, ένα νόμισμα χαλκού θα έχει μια σκληρότητα κοντά στο 3,5, ένα μαχαίρι γύρω στα 5,5 και μια τσάλι λίμα γύρω στο, στο 6,5 είναι η σκληρότητα κοινών αντικειμένων που όλοι ξέρουμε. Την παραθέτουμε εδώ για να καταλάβουμε στη συνέχεια ε, τη σκληρότητα των, ε, των πετρώματων σε σχέση με αυτά. Τώρα ε, για να δώσουμε και μια τάξη μεγέθους του σκληρότερου πετρώματος που υπάρχει ε, ε, εκεί έξω είναι το διαμάντι και σκοράρι 10. Τίποτα δεν είναι σκληρότερο στη φύση από το διαμάντι, τίποτα δεν χαράσει ένα διαμάντι εκτός από διαμάντι. Γι' αυτό το λόγο κιόλας το επιλέγουμε ε, για να φτιάξουμε μονόπετρα ε, για τη σκληρότητά του και για την αντοχή του γιατί προορίζεται για ένα κόσμο το οποίο δεν θα το βγάλει κανένας ποτέ ε, και θα καταπονηθεί ιδιαίτερα, θα είναι μονίμως στο χέρι της κυρίας που θα το φορέσει, ε, και δεν θα πρέπει ε, να είναι βάλλατο σε γενικές γραμμές. Ε, με αυτό σαν κανόνα... Ε, και στο 10 να βρίσκεται μόνο το διαμάντι, πηγαίνουμε στο 9 που βρίσκουμε μια κατηγορία η οποία λέγεται κοράντον. Η κατηγορία κοράντον μπορεί να μην, μα μη μας θυμίζει τίποτα με αυτό το όνομα. Ε, τα ζαφύρια όμως είναι γνωστά σε όλους μας. Όταν λέμε ζαφύρι μας έρχεται το μπλε χρώμα στο μυαλό. Ε, υπάρχουν σε όλα τα χρώματα ε, που μπορούμε να, να σκεφτούμε. Υπάρχουν ε, ε, κίτρινα ζαφύρια, ροζ ζαφύρια, υπάρχουν ε, διάφανα ζαφύρια τα οποία ε, χρησιμοποιούνται εκτενώς. Ε, υπάρχουν πράσινα ζαφύρια υπάρχουν πάρα πάρα πολλά χρώματα πραγματικά. Το κόκκινο ζαφίρι, το κόκκινο κοράντουμ δηλαδή, συνηθίζουμε να το λέμε ρουμπίνι και το έχουμε δώσει ένα ξεχωριστό όνομα και μια ξεχωριστή κατηγορία, λόγω σπανιότητα και λόγω ε, ε, τη τιμή του, η οποία είναι εξαιρετικά υψηλή. Γενικώ τα ζαφίρια ε, κρατάνε μια, ε, μια σχετικά μεγάλη τιμή ανακαράτη. Ε, δύο είναι οι βασικοί λόγοι ο πρώτος είναι βασικά είναι οι λόγοι. ο πρώτος είναι η σκληρότητά του, όπως είπαμε, ο δεύτερος είναι η ανθεκτικότητά τους α, στη θερμοκρασία και ο τρίτος λόγος ε, είναι το γεγονός ότι υπάρχουν σε πάρα πάρα πολλά χρώματα και είναι πάρα πολύ ε, ενδιαφέροντα για τους σχεδιαστές μπορούμε να φτιάξουμε οτιδήποτε ε, κατασκευή θέλουμε ε, τα ζαφίρια πραγματικά μας δίνουν ε, πάρα πολλές επιλογές ε, Χωρί να το προτείνω, αν πάτε σε ένα χρυσογό και τον βάλετε να θερμάνει ένα ζαφύρι με το φλόγιστρό του στου 600-700 Κελσίου, το έκανε ένα φίλο μου χρυσογό Santorini ε, μπροστά μου και ήταν πάρα πολύ όμορφο θέαμα. Αυτό μπορεί να γίνει μαύρο από τη θερμοκρασία, ε, και αν τα αφήσει κάποια λεπτά να κρυώσει, επανέρχεται στο πραγματικό του χρώμα. Οπότε ε, μα δείχνει την, α, την αθλητικότητά του και το πόσο εύκολα μπορεί να δουλευτεί. Ε, φεύγουμε από αυτή την κατηγορία και πηγαίνουμε στο 8,5 που βλέπουμε τα χρυσοβερίλια. Επίσης με αυτό το όνομα δεν θυμίζουν κάτι. Ε, εδώ είναι ο γνωστός μας Αλεξανδρίτης και το Cat's Eye. Ε, Cat's Eye δεν είναι ιδιαίτερα σπάνιο, ο Αλεξανδρίτης όμως δεν υπάρχει πλέον. Ε, εξ γνωρίζω δεν συναντάται και δεν εξοργυνείεται, είναι πάρα πολύ σπάνιος και πάρα πολύ ιδιαίτερο σαν πέτρωμα. Στο 8 βρίσκουμε τα τοπάζια. Τα τοπάζια δεν είναι σπάνια, αντιθέτως με τα προηγούμενα πετρώματα που είδαμε. Το Πάσγια υπάρχουν αρκετά και πάρα πολλά. Είναι ένα πέτρωμα που δεν θα πρέπει να το φοβόμαστε ε, από πλευρά τιμή. Μπείτε άνετα σε κόσμο το αν δείτε ένα το Πάσγια που σα αρέσει και ρωτήστε την τιμή του. Έχουν εξαιρετικά καλή τιμή. Υπάρχουν σε δύο βασικά χρώματα. Το ένα είναι αυτό το χρυσό πορτοκαλί και λέγεται Imperial Topaz. Και υπάρχει και το μπλε το πάζι, το οποίο στα κοσματοπολία θα το συναντήσετε σε τρεις βασικές ε, του μπλε. Η πιο ανοιχτή λέγεται Sky Blue το πάζι και είναι σχετικά το πιο οικονομικό ο, από τα τρία. Η δεύτερη ε, απόχρωση είναι το Swiss Blue το πάζι και είναι το πιο ε, φανταχτερό μπλε και σχετικά πιο βαθύ μπλε. Και η τρίτη κατηγορία συνήθως είναι η πιο ακριβή από τις τρεις και είναι το London Blue το πάζι και είναι το πιο σκούρο. Τα βλέπετε στην οθόνη σας ε, και τα τρία και φυσικά όπως είπαμε το, ε, πορτοκαλί, ε, Παύλα Κίτρινο ε, είναι το Imperial το πάζι ε, όλα αυτά σκοράρουν ε, 8 ε, στην κλίμακα MOS που σημαίνει ότι είναι εξαιρετικά ανθεκτικά για τη τιμή τους ο λόγος που δεν ε, είναι ε, ακριβά ε, σχετικά με τα υπόλοιπα κοσμάτα σε αυτή, σε αυτή την κατηγορία είναι ότι πρώτον ε, δεν είναι όσο σπάνια όσο άλλα πετρώματα υπάρχουν το για τα βρίσκουμε πάρα πολύ εύκολα εκεί έξω. Ε, ο δεύτερος λόγος είναι ότι δεν έρχονται, αυτό δίνει το φυσικό του χρώμα. Ε, έχουν επεξεργασία, συνήθω έχουν επεξεργασία, υπόκειται σε επεξεργασία θερμοκρασίας. Υπάρχουν και άλλες επεξεργασίες που δεν είναι τόσο αθώες. Οποιαδήποτε ερώτηση μπορείτε να έχετε γύρω από αυτά, αφήστε μας ένα σχόλιο. Σε, αυτή, σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι αν σας αρέσει το βίντεο, Κάντε ε, ένα like και ένα subscribe στο κανάλι μας, βοηθάει πάρα πολύ. Ε, συνεχίζοντας, ε, πάντως τα τοπάζια δίνουν την ευκαιρία σε κάποιον ή σε κάποια να πάρει ένα ε, κόσμο το οποίο είναι αρκετά μεγάλο σε μέγεθος και είναι αρκετά ελκυστικό ε, από θέμα τιμής. Ε, γιατί ε, η σε καποια να παρει ενα κοσμο το οποιο ειναι αρκετα μεγαλο σε μεγεθος και ειναι αρκετα ελκυστικο απο θεμα τιμή. γιατι η τιμη του ανακαράτη είναι εξαιρετική και η σκληροτητά τους είναι εξαιρετική. Είναι ε, ένα κόσμο που μπορούμε να, να το πάρουμε για κάθε μέρα να το φοράμε αρκετά. Σαν statement δεν βγάζει ε, κάτι αρνητικό γιατί τέλος πάντων ε, είναι ένα κόσμο για κάθε μέρα δεν χτυπάει στο μάτι και γενικώ είναι πάρα πολύ ε, ε, δημοφιλές ε, η επόμενη κατη, κατηγορία ε, ξεφεύγει σε τιμή γιατί δεν έχει καμία σχέση με τα τοπάζια είναι τα βερίλια πάλι με αυτή ε, την ονομασία μπορεί να μας λέει κάτι ε, το πράσινο βερίλιο, όμως είναι γνωστό μας ως σμαράγδι Μαράγδια συνήθω τα βλέπουμε, τα βρίσκουμε ή στην Κολομβία ε, ή στην Αφρική. Έχουν δύο διαφορετικά χρώματα. Τα κολομβιανά είναι πιο ανοιχτά, τα αφρικανικά είναι πιο σκούρο πράσινο. Ε, είναι μια μαλακή πέτρα από εδώ και πέρα. Ξεκινάμε και έχουμε θέμα με τη σκληρότητα. Μιλάμε για κοσμέτα τα οποία τα αγοράζουμε και οι γνώσει μα πρέπει να τα προσέχουμε. Πρέπει να προσέχουμε σε ε, ε, ποιε τιμέ τα φοράμε και τι κάνουμε με αυτά. Ε, το μπλε βερίλιο ε, είναι η γνωστή μας ακουαμαρίνα. Ε, θα παρατηρήσουμε ότι στις πολύτιμες ε, πέτρες, αν και το σμαράγδια νίκησης πολύτιμες, όπως και τα ε, διαμάδια και τα ζαφύρια, αυτές τρεις είναι πολύτιμες πέτρες. Ε, να βάλω και στα τέταρτα τα ρουμπίνια, αλλά όπως είπαμε πριν είναι η ίδια κατηγορία με τα ζαφύρια. Πολύτιμες πέτρες λοιπόν είναι, ε, ονομάζουμε ε, τα διαμάδια, τα σμαράγδια τα ρουμπίνια και τα Ζαφύρια αυτές τις τέσσερις οι υπόλοιπες ε, τις ονομάζουμε ημιπολίτιμες και είναι και λόγω σκληρότητα, αλλά και λόγω ε, σπανιότητας και τιμής ε, αν και τα Σμαράγδια νήκουνε, ε, σαν Βερήλια ανήκουν στις πολίτιμες τα υπόλοιπα δύο που είναι Ιάκου Αμαρίνη σαμπλέ και ο Μοργανίτη Σαρός δεν ανήκουν στις πολίτιμες όμως έχουν μια α, α, αρκετά ψηλότερη τιμή από τις υπόλοιπες ημιπολίτιμες πέτρες ε, λόγω τη ε, καταγωγή του λόγω τη συγγένειάς του με το σμαράκδι. Ε, εξαιρετικά πετρώματα πανέμορφα, ε, όμω από εδώ και πέρα πρέπει να προσέχουμε ε, τη χρήση του. Τα προτιμάμε σαν σκουλαρίκια, τα προτιμάμε σαν μενταγιόν. Δεν τα φοράμε μαζί με ε, διπλά, μαζί με διαμαντένια μενταγιόν, γιατί το διαμάντι θα τα γρατσονίσει. Δεν τα φοράμε σε συνδυασμό με οτιδήποτε είναι πάνω από αυτά στη σκληρότητα. Δηλαδή, ε, αν έχουμε ένα τοπάζι, α πούμε και ένα μαράγδη δεν τα φορά μαζί, δεν πηγαίνουν και όλα αλλά τέλο πάντων να υποθέσουμε ότι πηγαίνανε. Ε, αυτό που προσπαθώ να πω είναι ότι μπορεί να έχουμε μια πολύ πιο φθηνή ε, πέτρα, ε, η οποία να είναι πολύ πιο σκληρή όμω από μια πολύ πιο ακριβή. Αν τα φορέσουμε μαζί και κάνουν overlap, ε, θα καταλήξουμε να χαράξουμε. ένα ε, ένας ή μια κομαρίνα. Στο 7 βρίσκουμε δύο κατηγορίε. Το τέρμα πάνω, πέτρωμα είναι ε, το Γκαρνέτ. Μοιάζει πάρα πολύ με το Ρουμπίνι, αν και είναι λίγο πιο βαθύ και έχει και λίγο πιο καφέ στο χρώμα του. Είναι ε, ολόκληρη οικογένεια ε, πετρών. Συγγνώμη. Το Γκαρνέτ είναι το πιο γνωστό από αυτή την οικογένεια. Ε, ε, Δεν θα, δε θα αναφέρω τα υπόλοιπα πετρώματα τη κατηγορία. Για να όποιο ενδιαφέρεται, α κάνει ένα σχόλιο για να το απαντήσω. Ε, και υπάρχουν και τα Quartz. Quartz, όταν λέμε, ε, είναι γνωστό σε εμά αμέθιστο που έχει αυτό το μοβ χρώμα είναι, υπάρχει ο, πρά, ο πράσινος αμέθητος ο οποίος είναι πολύ ανοιχτό πράσινο είναι το δεύτερο που βλέπουμε στην οθόνη μας υπάρχει ο, η τουρμαλίνη η πράσινη, υπάρχει η ροζ τουρμαλίνη υπάρχει η σετρίνα που είναι κίτρινη προς το πορτοκαλί Όλα αυτά τα, τα πετρώματα ανήκουν στην οικογένεια Quartz εδώ αυτά ξεκινάμε και τα βλέπουμε και σε ασήμι ε, αρκετά εφικτά ε, σε, σε τιμή ε, η τιμή του είναι εξαιρετική ε, πάρα πολύ εύκολο για τους σχεδιαστέ και να τα αγοράσουν και να τα χρησιμοποιήσουν εδώ δεν, δεν είναι ιδιαίτερα ανθεκτικά στη στην θερμοκρασία ούτε έχουν κάποια ιδιαίτερη αντοχή ε, στην, ε, και σκληρότητα στην επιφάνειά τους θέλουν μια προσοχή δεν σημαίνει ότι είναι και, και εντελώ ε, μαλακά σε σχέση με την επόμενη κατηγορία μας που είναι το period, που, είναι, ε, που έχει αυτό το πράσινο του λαδιού τέλο πάντων δεν ξέρω πώς μπορούμε να το περιγράψουμε είναι ο Τανζανίτης ο οποίος είναι τρίχρωμος ουσιαστικά και είναι μοβ με μπλε και λίγο γκρι και είναι Πέρλα. ο Τανζανίτης ε, σχετικά με την πολύ χαμηλή του ανθεκτικότητα ε, στη χάραξη είναι εξαιρετικά ακριβώ και εξαιρετικά ε, δισεύρετος ε, αν Ρουτάτε μένα είναι μια είναι η πολύτιμη πέτρα που είναι πολύ ακριβότερη από πολλέ από τι πολύτιμε πέτρε. Ε, βρίσκεται μόνο στο, στο Κιλιμάντζαρο στην Αφρική. Υπάρχει ένα ορχείο ε, Τανζανίτη, αυτή τη στιγμή ενεργό. Και όταν αυτό το ορχείο σταματήσει να λειτουργεί, θα σταματήσει και ο Τανζανίτη να υπάρχει. Ε, εξαιρετικά σπάνια πέτρα, εξαιρετικά όμορφη πέτρα. Οι πέρλε, φυσικά, είναι διαδεδομένε. Ε, και λέγοντα αυτό, πηγαίνουμε στα οπάλια, τα οποία είναι δύο κατηγοριών. Μπορούμε να βρούμε οπάλιο διάφανο, μπορούμε να βρούμε οπάλιο το οποίο δεν είναι διάφανο. Ε, Συνήθω τα βρίσκουμε στην Αυστραλία ε, ή τη Αιθιοπία, είναι πάρα πολύ διαδεδομένα. Εξαιρετικά χρώματα, ή πορτοκαλί ή μπλε αποχρώσει, οι περισσότερε. Υπάρχουν και κάποια ροζ. Ε, Πανέμορφε πέτρε, πάρα πολύ μεγάλη περιεκτικότητα σε νερό. Αν τα δείτε σε κοσματοπολείο καλοκαίρι στη Βιδρίνα εξαιρετικ εξαιρετική προσοχή γιατί ε, πραγματικά ε, όταν το νερό ε, στο σύνολό του ξεκινήσει και, και ξατμίζεται το πάλι είναι πολύ πιθανό να σπάσει θέλουν πάρα πολύ προσοχή ε, είναι και μαλακή ε, σαν πέτρα γενικώ και θέλει προσοχή ε, είναι πανέμορφη όμως και σε διάφορα κοσμήματα ε, και με σωστό χειρισμό μπορεί να γίνουν πάρα πολύ ε, ε, όμορφε δημιουργίε. Ε, σκουλαρίκια ε, με ταγιόν πιο εύκολο. Στο δαχτυλίδι συνήθως θα το βρούμε διαμαντάκια γύρω-γύρω έτσι ώστε να προστατεύεται το πάλι. Ε, πάρα πολύ, ε, πο πολλά οπάλια είναι και καπουσών κομμένα. Θα κάνουμε μια, ένα βίντεο το οποίο ε, θα αναφέρεται σε, σε διάφορε κοπέ πετρών. Καπουσών είναι ε, ε, η το κόψιμο που μοιάζει με τρούλο, που είναι στρογγυλό τέλο πάντων που σημαίνει ότι είναι εκτεθειμένο και θέλει πάλι ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό το σημείο ε, θέλω να τα δούμε όλα μαζί και να δούμε ε, πάλι ότι στο 10 σκοράρι το διαμάντι ε, ε, το χρησιμοποιούμε εκτενώς για δαχτυλίδια, το χρησιμοποιούμε εκτενώς για μονόπετρα, δεν χαράσετε. Ε, επίσης για μονόπετρα ή για ροζέτες μας αρέσουν και τα ρουμπίνια και τα ζαφύρια, ε, γι' αυτό ακριβώς το λόγο είναι πάρα πολύ ανθεκτικά. Αλεξανδρίτη Κατσάι θα μπορούσε να έχει μια χρήση. Δεν υπάρχει, είναι πάρα πολύ σπάνιο. Το τοπάζ είναι πολύ διαδεδομένο για αυτή, την, για αυτή τη χρήση. Όπω είπαμε και πριν, υπάρχει Sky Blue, Swiss Blue, London Blue. Ε, Επίση πάρα πολύ όμορφε αποχρώσει του τοπαζιού. Ε, στο 7,5 είναι τα Βερίλια, ε, σμαράγδια, ακουαμαρίνε, μογκανίτε. Ε, 7 Garnet ε, Quartz. Πέρλε τα ζανίδε που το 6 και ο Πάλια στο 5. Είναι πιο διαδεδομένε πέτρε. Σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι φυσικά και υπάρχουν ε, στη, στην κλίμακα αμός, ε, πάρα πολλές, ε, πάρα πολλά πετρώματα κατηγοριοποιημένα. Προσπαθούμε να αναφέρουμε σε ένα βίντεο το οποίο δεν θέλουμε να γίνει και πάρα πολύ μακρύ για να ε, έχει πληροφορίες τέλο πάντων συμπυκνωμένες ε, τις πιο ε, διαδεδομένες πέτρες και αυτές που συνήθως θα δούμε σε κοσμήματα, ε, στα κοσματοπολία. Ε, σε αυτό το σημείο θέλω να σας ευχαριστήσω που φτάσατε ως εδώ για όσους φτάσατε να παρακολουθήσετε αυτό το συγκεκριμένο βίντεο εδώ subscribe και like στο κανάλι αν σας άρεσε το βίντεο ε, οπο, οποιαδήποτε ερώτηση θα χαρούμε να την απαντήσουμε ευχαριστούμε πάρα πολύ και τα λέμε στο επόμενο βίντεο